Είμαστε από το πρωί στα Μουδανιά. Πριν από λίγο είχαμε μία συνάντηση στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο και με το κλιμάκιο των Υπουργών της Κυβέρνησης. Είχαμε μία ενημέρωση για το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή μετά από την έντονη καταιγίδα της περασμένης νύχτας. Μια καταιγίδα η οποία αποκάλυψε βεβαίως πολύ σοβαρά προβλήματα στις υποδομές. Προβλήματα τα οποία έρχονται και επανέρχονται κάθε χρόνο με κάθε ανάλογο τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Φυσικά προέκυψαν και νέα ζητήματα, για παράδειγμα το στοιχείο της έγκαιρης προειδοποίησης για καιρικά φαινόμενα τα οποία τα γνωρίζουμε εδώ και 2-3 μέρες και προειδοποιούν για αυτά οι μετεωρολόγοι. Θα πρέπει νομίζουμε η έγκαιρη προειδοποίηση να αποτελεί στοιχείο, βασικό στοιχείο της πρόληψης, έτσι ώστε να ενημερώνονται όλοι οι άνθρωποι, είτε Έλληνες είτε τουρίστες, οι οποίοι ζουν στην περιοχή. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει μια άμεση καταγραφή των ζημιών και βεβαίως οι σχετικές αποζημιώσεις, καθώς και το πιο άμεσο ζήτημα από όλα αυτή τη στιγμή, αυτό που συζητάμε, είναι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην Χαλκιδική και της υδροδότησης. Νομίζουμε είναι δύο βασικά ζητήματα για τα οποία θα πρέπει η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός να δείξει ιδιαίτερη βιασύνη, έτσι ώστε να επιληθούν. Νομίζουμε ότι θα πρέπει και ο λαός εδώ της περιοχής να διεκδικήσει βασικά ζητήματα γύρω από τις υποδομές, γύρω από τη συντήρηση των υποδομών, έτσι ώστε να είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι σε ανάλογα τέτοια καιρικά φαινόμενα.